Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky. Επιποδώς βρίσκονται οι ελληνικές αρχές για τη μετάλλαξη Ομικρόν και τον κίνδυνο να υπάρχει εκτεταμένη διασπορά στη χώρα μας την περίοδο των εορτών. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου του Προεδρείου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή τόσο του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, όσο και του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Νωρίτερα, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων την περίοδο των εορτών, με επίκεντρο τη ανεμβολία του. Οι επιστήμονες την ίδια στιγμή κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου και συνιστούν εμβολιασμό και πιστή τήρηση των μέτρων εν ώψη και του συνωστισμού των εορτών, ενώ δεν λείπουν τα παρατράγωδα με ανετές του εμβολίου. Στην Πάτρα είχαμε την πρόεδρο του τοπικού ιατρικού συλλόγου να πέφτει θύμα αντιεμβολιαστών. Η παραλλαγή Ομικρόν τορπιλίζει την πορεία της πανδημίας και παραφέρει στο τραπέζι των συζητήσεων έκτακτα μέτρα προκειμένου να μπει φρένο στη διασπορά της. Προστίθεται σιγά σιγά και ανησυχία λόγω της Ομικρόν, που παρά τις αρχικές ενδείξεις ότι μπορεί να οδηγεί σε υπιότερη νόσο, δεν φαίνεται αυτές να επιβεβαιώνονται. Τα στοιχεία από τη Βρετανία, ιδιαίτερα από την Αγγλία, είναι πολύ ανησυχητικά. Φαίνεται ότι είναι πολύ μεταδοτική. Αναλόγως των δεδομένων που θα παίρνουμε καθημερινά από τον ΕΟΔΙ ως προς την παρουσία της Ομικρόν, σε αυτήν την κατεύθυνση, ό,τι μέτρο χρειαστεί να πάρουμε, θα το πάρουμε. Έχουμε αποκλείσει συγκεκριμένα μέτρα που τα έχουμε πει, όπως είναι το lockdown, το γενικό lockdown. Πάντοτε η κατεύθυνσή μας ήταν οι περιορισμοί να αφορούν κατά βάση κυρίαρχα τους ανεμβολίαστους. Τις τελευταίες ημέρες, αν και παρατηρείται μια σταθεροποίηση στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων, ο αριθμός των διασωληνωμένων παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Γι' αυτό και τρομάζει τους επιστήμονες η ταχύτερη εξάπλωση της Ομικρόν, που θα συμπαρασύρει και τις νοσηλίες. Όλους μας φοβίζει και στην Επιτροπή το συζητάμε. Είναι μια ιδιαίτερα μεταδοτική νόσος. Αυτό φαίνεται ότι πλέον τη χαρακτηρίζει. Είναι πολλά τα δεδομένα, αυξάνονται ταχύτατα τα δείγματα, έχει μικρό κύκλο πολλαπλασιασμού ο ιός, δηλαδή μέσα σε 2-3 μέρες μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Επομένως, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μεγάλης διασποράς. Η μετάλλαξη Ομικρόν είναι μια μετάλλαξη που αφορά κυρίως το ανώτερο αναπνευστικό. Οι εκδηλώσεις οφείλονται κυρίως στην καταρροή. Ναι. Το συνάχι δηλαδή, πονοκέφαλο, πονόλαιμο. Με σκοπό να καθυστερήσει η εξάπλωση της Ομικρόν, ήδη στη πύλη εισόδου της χώρας εφαρμόζονται αυστηρότερα μέτρα. Έχουμε πιστοποιητικό εμβολιασμού και έχουμε και PCR test. Το PLF, το COVID test και το διαβατήριό μου. Υποχρεωθήκαμε σε μια πρώτη φάση να πάρουμε μέτρα ως προς τους ταξιδιώτες που φεύγουν και γυρίζουν ή που θα έρχονται αμέσως, διότι ο βασικός μας στόχος να καθυστερήσουμε αυτή την παρουσία της Ομικρόν σε πολύ μεγάλο βαθμό, προκειμένου να έχουμε κερδίσει από τους εμβολιασμούς. Εν ώψη και του συνωστισμού των γιορτών, οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να τηρούν πιστά τα μέτρα και να υποβάλλονται σε τεστ. Διατέθηκαν δωρεάν self-test για όλους, ακριβώς για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε υγιείς πριν αρχίσουμε να βλέπουμε άλλους φίλους. Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε. Αυτή τη χρονιά θα πρέπει να περιορίσουμε το τραπέζι μας σε ένα μικρότερο μέγεθος για να μπορέσουμε έτσι να αποφύγουμε την άσκοπη μετάδοση της νόσου. Με αυτά τα δεδομένα, το γενικό lockdown δεν είναι στη φαρέτρα της κυβέρνησης. Η οικονομία δεν θα χρειαστεί να ξανακλείσει. Έκκληση στους πολίτες που διστάζουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους απευθύνουν οι επιστήμονες. Έχουμε ήδη ένα πολύ μεταδοτικό στέλεχος που είναι το ΔΕΛ και περιμένουμε ένα ακόμα μεταδοτικότερο που είναι το Ομικρόν. Άρα λοιπόν πρέπει να πάνε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως υποκείμενου νοσήματος ή όχι να εμβολιαστούν. Επίθεση από αρνητές του κορονοϊού δέχτηκε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αχαΐας σε ημερίδα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας. Έξω από το ξενοδοχείο είχαν συγκεντρωθεί αρνητές που απαιτούσαν να τις συναντήσουν για να τις επιδώσουν ψήφισμα κατά του εμβολίου. Ο αρχηγός αυτής της ομάδας μου επιτέθηκε φραστικά λέγοντας ότι είμαι δολοφόνος και ότι δηλητηριάζω τα παιδιά του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπήρχε μεγάλη ένταση, έφυγα προς το πάρκινγκ. Του είπα μην την ακουμπάς καθόλου. Την άφησε, προχωρήσαμε και γενικά έγινε ένα επεισόδιο το οποίο θα έλεγα δείχνει μια νοοτροπία που προσπαθούν κάποιοι να θολώσουν την αλήθεια της επιστήμης. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται 8 μοναχές από μοναστήρι της πόλης που νοσούν με κορονοϊό. Στην καταγραφή της ημερήσιας επιδημιολογικής επιτήρησης, ο ΕΟΔΙ ανακοίνωσε 2.831 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, εκ των οποίων τα 954 καταγράφηκαν στην Αττική και τα 480 στη Θεσσαλονίκη. 91 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους, ενώ 662 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Από αυτούς, οι 545, δηλαδή ποσοστό 82,33%, είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι.
Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά για τις ημέρες στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Νίκο Πλατανησιώτη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για τις ημέρες. Χρόνια πολλά. Η δικιά μας αίσθηση που δεν δίνουμε τη μάχη όπως εσείς είναι ότι υπάρχει ένας αστερισμός προληπτικής ανησυχίας σε όλο τον πλανήτη και στην Ευρώπη. Είδαμε πλέον και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Φάουτσι, ο κύριος Μπάιντεν να λένε ότι θα ληφθούν προληπτικά μέτρα για την διασπορά της μετάλλαξης Όμικρον και την προσπάθεια των κυβερνήσεων να τη σταματήσουν. Βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο και εμείς εδώ. Είχαμε τη σύσκεψη απόψε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχει κάτι να ανακοινώσουμε ακόμη, αλλά μια ανησυχία γενικότερα νομίζω ότι επικρατεί. Κοιτάξτε, ας πάρουμε τα πράγματα την αρχή. Είχαμε τη βρετανική μετάλλαξη, η οποία ήταν κατά 50% πιο μεταδοτική από την αρχική μετάλλαξη της Γιουχάν. Μετά εμφανίστηκε η Δέλτα, 50% πιο μεταδοτική από τη βρετανική. Τώρα πλέον έχουμε την Όμικρον, που οι μελέτες δείχνουν ότι είναι από 50% έως και 70% πιο μεταδοτική από τη Δέλτα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τουλάχιστον σε ορισμένες χώρες, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι την πρωτοχρονιά θα είναι η κυρίαρχη μετάλλαξη για την COVID-19 και πιθανότατα θα ακολουθήσει στη χώρα μας στις επόμενες εβδομάδες θα είναι και αυτή η κυρίαρχη μετάλλαξη, γιατί δυστυχώς η Όμικρον είναι εδώ. Τα μέτρα τα οποία παίρνουν προσπαθούν να καθυστερήσουν την επέλασή της, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε, όπως ακριβώς συνέβη και με τη μετάλλαξη Δέλτα, που είχαμε στην αρχή κάποια λίγα κρούσματα και μετά έγινε η κυρίαρχη μετάλλαξη. Είναι τόσο υψηλή η μεταδοτικότητά της, που δυστυχώς θα υπάρξει και μεγάλη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ο λόγος είναι απλός. Ναι, μπορεί ίσως να είναι πιο ελαφρύ από τη Δέλτα. Αλλά πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα ποσοστά τόσο των ανθρώπων που νοσηλεύονται, όσο και των διασωληνωμένων, αλλά δυστυχώς και των θανάτων, είναι ποσοστά επί του αριθμού των οποίων θα νοσήσουν. Όσο λοιπόν πιο πολλοί άνθρωποι νοσούν, τόσο πιο πολλοί άνθρωποι θα καταλήξουν στα νοσοκομεία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο μοναδικός τρόπος για να προστατευτούμε είναι το εμβόλιο. Όσοι δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση, να σπεύσουν να την κάνουν. Και βέβαια η μάσκα στους εξωτερικούς, ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά εκεί που υπάρχει συνωστισμός. Τα όπλα μας είναι δύο αυτή τη στιγμή. Εμβόλιο και μάσκα. Πρέπει λοιπόν να τα έχουμε πάντα υπομάλυση ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τόσο τον εαυτό μας, όσο και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και από τη διεθνή κοινότητα τα μηνύματα είναι αυτά ακριβώς, τα οποία μας μεταφέρετε και εσείς και για την αποτελεσματικότητα της τρίτης δόσης του εμβολίου. Ήθελα λιγάκι να σταθούμε σε αυτό το οποίο έχουμε καταλάβει εξ αρχής με την μεταδοτικότητα του κορονοϊού σε όλες τις εκδοχές, ότι το πραγματικό φρένο ήταν στον περιορισμό των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Το ζήσαμε και εμείς εδώ με τα γενικά lockdown. Βλέπουμε ωστόσο, το καταλαβαίνουμε όλοι και εσείς πολύ περισσότερο και λόγω της ανθρωποκεντρικής φύσης του λειτουργήματός σας, ότι οι κοινωνίες μας έχουν κουραστεί. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Αν εξαιρέσει τον Ολλανδία, η οποία πήγε σε ένα γενικό lockdown, νομίζω ότι όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις θέλουν να το πούνε, αλλά δεν το λένε και ψάχνουν κάποιες εναλλακτικές. Σίγουρα υπάρχουν πολλές εναλλακτικές, όπως παραδείγματος χάρη, ίσως θα ήταν καθόλου κακή ιδέα να καθυστερήσουμε λίγο το άνοιγμα των σχολείων για μία εβδομάδα, 10 μέρες, μία κίνηση με σχεδόν μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω δει πάρα πολλά περιστατικά να κολλάνε τα μικρά παιδιά στον νηπιαγωγείο στο σχολείο, να πηγαίνουν στα σπίτια και να κολλούν και οι γονείς, ειδικά όταν δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα, όσο περιστατικά τέτοιου είδους έχω δει και είναι αρκετά δυστυχώς, είναι από συμπολίτες μας οι οποίοι δεν πρόλαβαν να κάνουν την τρίτη δόση. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι γι' αυτό ακριβώς είπα να σπέσουμε να κάνουμε την αναμνηστική δόση, ώστε να προστατευτούμε. Και δυστυχώς από τα σχολεία και από την νηπιαγωγεία έχουμε μια διασπορά, γιατί εκεί τα παιδιά είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστα. Και έχουμε λοιπόν αντίστοιχα φαινόμενα με αυτά που είχαμε πέρσι, δηλαδή την ενδοοικογενειακή διασπορά. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε και πολύ πιο προσεκτικοί στις μέρες των Χριστουγέννων, ειδικά όταν θα βρεθούμε σε οικογενειακές γιορτές. Και μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα, στις μέρες των γιορτών, είμαστε συνήθως στα γιορτινά τραπέζια μαζί και με τους ηλικιωμένους συγγενείς μας. Για αυτούς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Απαραίτητο, θα έλεγα, πριν από αυτή τη συγκέντρωση, ας κάνουμε ένα self-test ή ένα rapid test, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν είμαστε συμπτωματικοί και δεν θα κινδυνεύσουν μεγαλύτεροι άνθρωποι από εμάς. Και κλείνοντας, μια εκτίμηση σας για το πώς πηγαίνουν οι εμβολιασμοί, ακόμα από παντού αισιόδοξα μηνύματα και για την τρίτη δόση, αλλά και για την πρώτη δόση. Φαίνεται ότι τα μέτρα της κυβέρνησης είχαν ένα αποτέλεσμα στο σημείο αυτό. Βεβαίως, έχουμε μπροστά μας και το ορόσημο των εμβολιασμών των μικρών παιδιών, έτσι, και μιλάω για την ηλικία 5 έως 11.
Ακριβώς. Καταρχάς θα πω για τα μικρά παιδιά ότι όλες οι έρευνες και έχουν κάνει εκατομμύρια παιδιά το εμβόλιο μέχρι σήμερα στον κόσμο δεν έχουν δείξει καμία ουσιαστική ή επικίνδυνη ή περίεργη παρενέργεια. Οπότε πρέπει να εμβολιαστούν γιατί δυστυχώς και τα παιδιά νοσούν. Είναι επικίνδυνοι σε μικρότερο βαθμό, αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος και για τα μικρά παιδιά. Και βέβαια τη μετάδοση στο ενδοικογενειακό περιβάλλον και στους μεγαλύτερους ηλικία, που εκεί υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ακόμη και για τη ζωή. Φαίνεται να πηγαίνει καλά ο εμβολιασμός. Φαίνεται να έχει ο κόσμος συνειδητοποιηθεί και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω τον κόσμο κυκλοφορεί στους δρόμους και να φοράει ένα μεγάλο ποσοστό μάσκας, τη μάσκα τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί συνειδητοποιείται ο κόσμος, καταλαβαίνει το πρόβλημα. Βλέπουμε τις χιλιάδες των κρουσμάτων κάθε μέρα, βλέπουμε τον αριθμό των διασωληνωμένων σε δυσθεώρατα ύψη και βλέπουμε τις εκατόμβες των νεκρών κάθε μέρα. Δυστυχώς υπάρχει και μια μικρή ομάδα των αρνητών και του εμβολίου, που πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τους απομονώσουμε και να τους αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ας μείνουμε λοιπόν στην αισιόδοξη οπτική. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις ευχές μας και πάλι για τις γιορτινές αυτές τις μέρες. Καλές γιορτές να έχουμε. Είστε καλά. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα με την μετάλλαξη όμικρον και τη βαριά σκιά, την οποία απλώνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη Βρετανία, τα κρούσματα του νέου στελέχους αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, με τους ειδικούς να συστήνουν στην κυβέρνηση του Boris Johnson lockdown 2 εβδομάδες, μετά όμως από τα Χριστούγεννα. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει και στην Ολλανδία, η οποία προχώρησε σε σκληρό lockdown, λαμβάνοντας τα πιο σκληρά μέτρα μέχρι στιγμής στο σύνολο της ΕΕ. Παράλληλα με την ανησυχία στην Ήπειρό μας, εντείνονται οι αντιδράσεις των αρνητών, χωρίς να λείπουν η ένταση και τα επεισόδια. Οι φήμες για γενικό lockdown στη Βρετανία αμέσως μετά τα Χριστούγεννα έβγαλαν χιλιάδες Λονδρέζους στο δρόμο. Η Downing Street πολιορκείται. Αρνητές των υγειονομικών μέτρων ρίχνουν βεγγαλικά και κινούνται ενάντια στις δυνάμεις που φρουρούν την πρωθυπουργική κατοικία. Διαδηλωτές προσπαθούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και οι αστυνομικοί κάνουν χρήση των μπλοκ για να τους αποθήσουν. If there was a need to take any further action, we would recall Parliament. Μέσα σε ένα 24ωρο η Βρετανία καταγράφει πάνω από 90.000 κρούσματα, ενώ τα κρούσματα όμικρον έχουν ξεπεράσει τις 26.000. We're incredibly concerned by the huge surge in the Omicron variant. Over the last 24 hours, we've had the largest number of new cases since this pandemic began, more than 26,000. Για να κερδίσει χρόνο ώστε να εμβολιαστούν περισσότεροι πολίτες, η κυβέρνηση της Ολλανδίας επέβαλε στη χώρα γενική καραντίνα. Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot. Dat is onvermijdelijk vanwege de vijfde golf die met de Omicron variant op ons afkomt. Omicron verspreidt zich nog sneller dan we al vreesden. En dus moeten we nu ingrijpen om zoveel mogelijk erger te voorkomen. Μέχρι τις 14 Ιανουαρίου κλειστά θα παραμείνουν μπαρ, εστιατόρια, γυμναστήρια, χώροι διασκέδασης και τα κομμωτήρια. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar nu toch wel een beetje omdat we het allemaal hebben gehoord. Echt de druk vandaag. Mensen die nog speciaal naar de kapper komen voor Ja, iedereen bang vandaag, misschien straks. U gaat dicht? Ja, we gaan dicht. Dit wordt niet de kerst die u voor ogen had waarschijnlijk. Nee, het is eigenlijk gewoon plotsklaps. Στη Γαλλία, κάτοικοι του Παρισιού κατέβηκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας έξω από το Υπουργείο Υγείας ενάντια στα μέτρα και τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Η vaccination n'a pas du tout lieu d'être rendu obligatoire. Cela devient du chantage. Διαμαρτύρονται εναντίον των νέων περιορισμών που σχεδιάζονται λόγω της εξάπλωσης της παραλλαγής όμικρον. Αυστηρά μέτρα λαμβάνει και η Γερμανία. Το Βερολίνο επέβαλε καραντίνα 2 εβδομάδων στους ταξιδιώτες από τη Βρετανία, απαιτώντας αρνητικό τεστ για να μπουν στη χώρα. Διαδηλώσεις εναντίον στους περιορισμούς και τον εμβολιασμό πραγματοποιήθηκαν και στη Βαρκελόνη. Aquí estamos hablando del pasaporte de la vergüenza, que no tiene nada que ver y dicho por muchos políticos que no es una cuestión sanitaria, es una cuestión cívica. El civismo consiste en seguir las normas. ¿Qué normas? Antes ser íntegro que Στην Πορτογαλία άρχισαν εμβολιασμοί παιδιών από 5 έως 11 ετών. Correu muito bem, está muito bem organizado. Quase não tivemos à espera. A enfermeira foi muito simpática e tudo dentro das expectativas. Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ένα πακέτο μέτρων με δυναμικό χαρακτήρα που θα μπορούσαν να επικαιροποιηθούν και να εμπλουτιστούν εφόσον το απαιτήσει η συγκυρία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τη στήριξη των οικοκυριών. Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στοχεύει στο να βληθούν οι επιπτώσεις από τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ενώ σημαντική είναι και η μετάθεση για τον Ιούνιο της πληρωμής της πρώτης δόσης της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Σαν καταιγίδα σαρώνει την Ευρώπη η Όμικρον, με τις χώρες να σπέβδουν η μία μετά την άλλη να πάρουν αυστηρά μέτρα. Πρόταση σοκ στη Βρετανία για lockdown 2 εβδομάδων αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, αποκαλύπτουν οι Times. Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεν έχει εγκρίνει το σχέδιο και οι συμβουλοί του περιμένουν περισσότερα στοιχεία για το νέο στέλεχος, ανέφερε η εφημερίδα. Στη Γαλλία κυρώθηκαν οι πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις, συστήνονται οι ολιγομελείς οικογενειακές συναθρήσεις, ενώ ματαιώθηκαν και τα ταξίδια του Γάλλου πρωθυπουργού στο εξωτερικό. Les préfets interdiront les regroupements sauvages, la consommation d'alcool sur la voie publique et inviteront les municipalités à renoncer à l'organisation de grands rassemblements sur la voie publique, notamment les feux d'artifice ou les concerts. Το νέο στέλεχος στην κατεύθυνση της ουσιαστικής στήριξης των οικοκυριών και στην άβληση των υπόδεινων συνεπειών από τη διεθνή ενεργειακή κρίση και το συνεπακόλουθο κύμα ακρίβειας, στρέφεται το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η επιπλέον αύξηση της επιδότησης στο ρεύμα, η έκπτωση στους λογαριασμούς του φυσικού αερίου και η επιδότηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ενέργειας των αγροτών, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων εφόσον τα απαιτήσει συγκυρία. Τον ίδιο δυναμικό χαρακτήρα θα έχουν οι παρεμβάσεις μας και για τους πρώτους μήνες του 2022, εφόσον αυτό χρειαστεί, και εκτιμώ ότι θα χρειαστεί. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας από την πλευρά του ανακοίνωσε τη μετάθεση της πληρωμής της πρώτης δόσης της επιστρεπτέας προκαταβολής για τα τέλη Ιουνίου και την επέκταση του προγράμματος συνεργασία μέχρι τις 31 Μαρτίου. Από το 2022 και για το ΙΑΕΤ, επιλεγμένες δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα καθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, προς αυξημένες σε ποσοστό έως 100%. Την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή για την υποστήριξη των ευάλωτων οικοκυριών σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν κίνδυνο διακοπής ή διακοπή της ηλεκτροδότησής τους λόγω αδυναμίας εξόφλησης οφειλών. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε στο δελτίο μας τον κύριο Βασίλη Κορκίδη και να ευχηθούμε χρόνια πολλά και για την ημέρα και για τις γιορτές συνολικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, κύριε Οικονομίδη. Εύχομαι κάθε καλό με υγεία. Πάνω απ' όλα. Είδαμε χθες ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Θα θέλαμε από έναν άνθρωπο της αγοράς σαν εσάς μια πρώτη αποτίμηση. Τι μπορούμε να περιμένουμε το σίγουρα δύσκολο 2022. Ναι, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα τρία μέτρα τα οποία αντιμετωπίζουν την ενεργειακή ακρίβεια, καθώς επίσης και τα 5 μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών για την ελάφρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Και θα σταθώ ιδιαίτερα στην παράταση την τρίμηνη ή την εξάμηνη για τις 60 δόσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σαφέστατα, τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν δείχνουν μια προνοητικότητα εν ώψη ενός πολύ δύσκολου χειμώνα. Και ενώ είδαμε μια αδράνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ενεργειακή κρίση και στο να ληφθούν άμεσα και έγκαιρες αποφάσεις, βλέπουμε μια διστακτικότητα, μια αδράνεια. Κάτι το οποίο όμως πιστεύω ότι διαφέρει η χώρα μας και η ελληνική κυβέρνηση δείχνει πραγματικά αντανακλαστικά σε αυτά τα δίδυμα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας και αυτό είναι θετικό. Βεβαίως μπαίνουμε σε μία περίοδο τις τελευταίες μέρες του χρόνου που για την αγορά ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Γίνεται ένας γύρος στο λιανικό εμπόριο 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα συγκρίνουμε το τι μπορούμε να κάνουμε φέτος με πέρσι, αλλά με πρόπερσι και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Επειδή τον χώρο των μικρομεσαίων και από τις προηγούμενες θεσμικές σας ιδιότητες τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μιλάγατε πάντα για την ανάγκη ρευστότητας. Φαντάζομαι ότι ακούσατε με ικανοποίηση την εξαγγελία του κ. Σταϊκούρα για την παράταση, τη μετάθεση μάλλον, της πληρωμής της πρώτης δόσης επιστρεπτέας για τον Ιούνιο. Πράγματι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης θεωρώ πολύ σημαντική και την τρίμηνη, έστω την τρίμηνη παράταση για την εφάπαξ επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής. Και το λέω αυτό, κύριε Οικονομίδη, γιατί το Φεβρουάριο τελειώνουν όλες οι δόσεις μας για το φόρο εισοδήματος και τον έμφυα. Οπότε πολλές επιχειρήσεις ενδεχομένως έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν εφάπαξ για να πάρουν και την έκπτωση του 15% την επιστρεπτέα προκαταβολή, που σημαίνει ότι μέσα στο 2022 ενδέχεται το κράτος να εισπράξει και περισσότερα από ό,τι ίσως είχε προϋπολογίσει. Είναι πολύ έξυπνες οι παρεμβάσεις, είναι θετικές, είναι ξεκάθαρες. Είναι κάτι το οποίο το ζητούσαν οι φορείς της αγοράς και οι μικρομεσαίοι και νομίζω εισακουστήκαμε. Και αυτό
Ας το χαρακτηρίσουμε ως δώρο Χριστουγέννων. Και κλείνοντας, επειδή αναφερθήκατε και στο κομμάτι της Ευρώπης, το τι συμβαίνει εκεί, σε επίπεδο βεβαίως κεντρικό, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα το αισιόδοξο μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την κυρία Λαγκάρντ. Συνεχίζει ουσιαστικά η ΕΚΤΟΥ να απλώνει μια ομπρέλα ασφαλείας προς την Ελλάδα, η οποία μας φάνηκε πολύ κρίσιμη, νομίζω, ειδικά στα πολύ δύσκολα προηγούμενα χρόνια. Πράγματι, για τα ελληνικά ομόλογα είναι μια θετική απόφαση. Νομίζω είναι η σωστή απόφαση μετά από τόσες θυσίες. Άλλωστε, νομίζω και στη σύνοδο, στο Eurogroup, ο Υπουργός Οικονομικών άκουσε τα εύσημα από όλους τους ομολόγους του στην Ευρώπη. Όλοι αναφέρθηκαν με πολύ θετικά σχόλια για την ελληνική οικονομία. Το ίδιο συνέβη και στη σύνοδο κορυφής που μετείχε ο Πρωθυπουργός. Αυτό δείχνει ότι το κύρος της χώρας μας βελτιώνεται συνεχώς. Ενδεχομένως, μέσα στο 2022. Να μπορούμε να είμαστε σε μια επενδυτική βαθμίδα, να αναβαθμιστούμε. Και αυτό θα βοηθήσει το σύνολο της οικονομίας, την πραγματική οικονομία, τις επενδύσεις. Τις ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να δείξουν εξωστρέφεια. Και να είναι συνεπείς. Επειδή μου δίνετε τώρα την πάσα, στο κομμάτι του Ευρωπαϊκού Νότου που είχαμε δει στα χρόνια των μνημονίων, ότι είχαμε και συνέργειες και με την Γαλλία και με την Ισπανία και με την Πορτογαλία και με την Ιταλία, υπάρχουν κοινά μέτωπα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η Ευρώπη αλλάζει σε κεντρικό επίπεδο, άλλαξε η κυβέρνηση στη Γερμανία. Έχουμε τον κύριο Λίντεν, Υπουργό Οικονομικών, που προκαλεί γενικότερα έναν εκνευρισμό στις αγορές. Ναι, είναι γεγονός. Πάντως, οι διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου, τουλάχιστον στην ενεργειακή κρίση, δεν έχουν γεφυρωθεί. Είδατε ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Και μάλιστα και πάρα πολλές χώρες του Νότου, αναφορικά με την ενέργεια και την συνολική, μια κοινοτική, αν θέλετε, έτσι, αντιμετώπιση αγοράς πετρελαίου ή τιμολογίων, ένα νέο υπολογισμό των τιμολογίων του φυσικού αερίου, δεν μπορούν να συμφωνήσουν, και πάρα πολλές από τις χώρες του Νότου είναι και υπέρ της πυρηνικής ενέργειας, την οποία την έχουν θέσει πλέον στο τραπέζι της συζήτησης ως μια βιώσιμη και μορφή ενέργειας για το μέλλον. Που πάντα προκαλούσε εκνευρισμό κάθε φορά που αναφερόταν στο παρελθόν. Ναι, πράγματι. Ενδεχομένως, βέβαια, η επιστήμη να έχει κάνει τέτοια άλματα που κάνει άλματα, που μπορεί τελικά η πυρηνική ενέργεια να είναι πιο ασφαλής από κάθε άλλη μορφής ενέργεια, τουλάχιστον για την τσέπη του καταναλωτή και για το κόστος της παραγωγής από τις επιχειρήσεις. Ας κρατήσουμε την προσδοκία ότι όντως το 2022 θα μας φέρει πολύ καλύτερες οικονομικές αφετηρίες από το 2021. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και καλές γιορτές με υγεία. Καλές γιορτές, να είστε καλά, κύριε Οικονομίδη. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς τώρα να περάσουμε στο πρώτο έργο του ελληνικού, το οποίο είναι γεγονός και παραδίδεται αύριο το απόγευμα στο κοινό. Πρόκειται για θεματικό πάρκο έκτασης άνω των 70 στρεμάτων, που αποτελεί μέρος του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού, συνολικής έκτασης 2.000 στρεμάτων. Το Experience Park θα είναι ανοιχτό σε όλους καθημερινά από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Το Experience Park του Ελληνικού, το πρώτο έργο της μεγάλης ανάπλασης που παραδίδεται στους πολίτες, ανοίγει τις πύλες του για το κοινό το απόγευμα της Δευτέρας 20 Δεκεμβρίου 2021. Πρόκειται για ένα πάρκο έκτασης άνω των 70 στρεμάτων που αποτελεί μέρος του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού, συνολικής έκτασης 2.000 στρεμάτων. Το Experience Park είναι ένα πάρκο για όλους. Ένας προορισμός που περιμένει μικρούς και μεγάλους να το επισκεφτούν και να ανακαλύψουν το συντριβάνι με εκατοντάδες πίδακες νερού που δημιουργούν μοναδικές χορογραφίες, τους χώρους υπαίθριας άφλησης, την παιδική χαρά και τον κήπο με τα ελαιόδεντρα, όπου το στοιχείο του νερού και η μεσογειακή φύση κυριαρχούν. Ειδικά για την εορταστική περίοδο από τις 20 Δεκεμβρίου στις 9 Ιανουαρίου, το Experience Park, στολισμένο και γεμάτο λάμψη, προσκαλεί το κοινό στην πιο όμορφη χριστουγεννιάτικη εμπειρία. Ξεχωρίζουν τα δύο μοναδικά light installations που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επιβλητικό Stalactite με ιδιαίτερα φωτεινά μοτίβα που συγχρονίζονται με μουσική, το οποίο φέρει την υπογραφή των καλλιτεχνών Christopher Bowder και Boris Divider, και το εντυπωσιακό Ήλιος, σχεδιασμένο από την ομάδα της Algorithm, που δημιουργεί ένα τοπίο γεμάτο φως, κίνηση και ρυθμό. Ιδιαίτερη θέση στο πάρκο έχει και το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 17 μέτρων, μια σύνθεση από 180 μικρά έλατα, τα οποία μετά το πέρας της εορταστικής περίοδου θα διατεθούν για αναδάσωση. Στην περιοχή του Experience Park βρίσκονται και τα τρία υπόστεγα της πολεμικής αεροπορίας, που είναι χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Πολιτισμού ως νεότερα μνημεία. Είναι ξεχωριστή η σημερινή ημέρα για εμάς. Σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 6 μήνες από την απόκτηση του ελληνικού από τη Lambda Development και πολύ νωρίτερα από κάθε προσδοκία, παραδίδουμε στους πολίτες το πρώτο μας έργο. Είχαμε δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή ότι θα παραδώσουμε ένα έργο που θα ωφελήσει όλους τους πολίτες, χωρίς ο φορολογούμενος να δώσει ούτε ένα ευρώ. Τηρούμε αυτή την υπόσχεση. Στη διάθεση όλων είναι από σήμερα ένας χώρος πρασίνου 70 στρεμάτων με παιδικές χαρές, υπερσύγχρονους χώρους για άθληση και πλατείες. Ένα μοναδικό πάρκο που θα μεγαλώνει μέρα με την ημέρα για να γίνει το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης. Εδώ, τις επόμενες ημέρες,
θα οργανώσουμε πλήθος εκδηλώσεων τόσο την περίοδο των Χριστουγέννων όσο και μετά, στις οποίες καλούμε όλους να έρθουν, να ζήσουν την εμπειρία και να κάνουν το ελληνικό μέρος της ζωής τους. Το Experience Park είναι η αρχή του ταξιδιού. Το πάρκο προσκαλεί το κοινό να το ανακαλύψει καθημερινά από τις 5 μέχρι τις 10. Η είσοδος είναι δωρεάν και η πρόσβαση γίνεται από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης πολύ κοντά στη στάση μετρό Ελληνικού. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, έχει δημιουργηθεί χώρος ελεύθερης στάθμευσης στο πάρκο. Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν μετακίνηση μέσω shuttle bus από το μετρό Ελληνικού. Για την ασφάλεια των επισκεπτών, τηρούνται οι σχετικές διαδικασίες και συστάσεις που θεσπίζονται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Σε στάδιο υποχώρησης βρίσκεται η κακοκαιρία Κάρμελ, η οποία έπληξε από το απόγευμα της Παρασκευής αρκετές περιοχές της χώρας μας με έντονα φαινόμενα, πολικές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις. Οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου της Αττικής ξύπνησαν το πρωί της Κυριακής με τα βουνά της πρωτεύουσας ντυμένα στα λευκά και τις αρμόδιες αρχές να επιχειρούν σε περιοχές και οδικά δίκτυα όπου καταγράφηκαν προβλήματα. Η έντονη χιονόπτωση οδήγησε σε διακοπή κυκλοφορίας λεωφόρων Πάρνηθας από το Τελεφερίκ και πάνω, ενώ κλειστόταν και ο δρόμος από τη Φυλή προς τα Δαρβενοχώρια. Προβλήματα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου, ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σύμφωνα και με τη σχετική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από την ιστοσελίδα του σταθμού blueskytv.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού, ενώ η σκητάλη της ενημέρωσης περνάει στον Κώστα Χαρδαβέλα και την εκπομπή Αντιπαραθέσεις. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.